Γαλλικό στο 16ο λεπτό. Οι Νορβηγοί ισοφάρισαν στο 58ο λεπτό με τον Λουντ, όμως και πάλι ο Τζοβάνι στο 70ο λεπτό έδωσε το προβάδισμα στον Ολυμπιακό. 7 λεπτά αργότερα ο Λουτσάνο με ωραία προσπάθεια πέτυχε το 3-1 και σφράγισε τη νίκη του Ολυμπιακού. Γύρω 2 από τα γκολ των Ερυθρολεύκων σημείωσε ο Τζοβάνι και το 3ο ο Λουτσιάνο. Στην υπόλοιπη τη. Είναι κάτι που έγινε χωρίς να το σκεφτούμε εμείς. Δηλαδή δεν δεχτήκαμε κάποια εντολή από τον προπονητή μας για να γίνει κάτι τέτοιο. Ρισκάρισε πολύ η Μόλτεν, βγήκε μπροστά. Δεν μπορούσαμε εμείς να βγάλουμε την μπάλα να την κρατήσουμε στον χώρο του κέντρου και στον χώρο της επίθεσης. Με αποτέλεσμα να δεχτούμε αυτή την πίεση, όπως έγινε και στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά στη συνέχεια. Βλέπουμε τώρα, Γιώργο, το γκολ του Ολυμπιακού, το πρώτο γκολ. Το βλέπουμε και εμείς, Γιάννη, από την εδώ Μεσογείο, το βλέπει και ο Αλέξης. Ένα γκολ που ήταν καθαρό, Αλέξη, όπως φάνηκε τελικά. Ναι, από ό,τι φαίνεται ότι είναι Τζοβάνι. Ένα γκολ που θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο μας έδιωξε πολύ το άγχος. Όπως και να το κάνουμε σήμερα, ήμασταν με την πλάτη στον τοίχο. Έπρεπε οπωσδήποτε να πάρουμε τους 3 πόντους, να συνεχίσουμε να ελπίζουμε για αυτό που λέμε πρόκριση. Έπρεπε οπωσδήποτε να πάρουμε αυτούς τους βαθμούς. Εδώ είναι η ισοφάριση. Είναι η ισοφάριση. Αλλά ακριβώς αυτό το σημείο ο Ολυμπιακός έδειξε ότι έχει τεράστια ψυχικά αποθέματα. Όταν τα πράγματα δυσκόλεψαν, εμείς δείξαμε ποιοι είμαστε και πιστεύω ότι. Πιστέψατε στη νίκη μετά την ισοφάριση των Νορβηγών. Ναι, αν δεν πιστέψεις, δεν μπορείς να τα καταφέρεις σε ένα παιχνίδι Champions League, σε ένα παιχνίδι που παίζεις μέσα στην έδρα σου και έρχονται τα πάνω κάτω. Αν δεν το πιστεύεις, δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Εδώ έγινε κακή συνεννόηση Ελευθερόπουλου και Ανατολάκη. Είναι μια φάση που τη βλέπουμε συχνά. Στα γήπεδα ήταν μια κακή στιγμή για μας, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή. Αλλά ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, όχι και το δεύτερο γκολ, αυτό πιστεύω ήταν η αρχή του θριάμβου, θα έλεγα. Ένα κόρεα σαν τον Αλέξη Αλεξανδρή, πώς χαρακτηρίζει αυτό το γκολ, ειδικά που ήταν και το κρίσιμο του αγώνα το 2-1, έτσι. Νομίζω ότι ο τρόπος που έκανε τη σέντρα ο Γκόγκιτς από εκεί και πέρα στον επιθετικό είναι σαν να του λέει. Βάλε την μπάλα γκολ, ήταν καταπληκτική η σέντρα. Και μόνο που χτυπάει η μπάλα στο κεφάλι, από εκεί και πέρα η μόνη πορεία και την κλάση ενός Τζοβάνι, έτσι, να μην λέμε, πολύ καλή και η σέντρα, αλλά και ο επιθετικός αυτή τη στιγμή, ειδικά ο Τζοβάνι, είναι ευκαιρίες που δεν νομίζω ότι μπορεί να χαθούν. Γιάννη. Αλέξη, είχα την αίσθηση από το γήπεδο και βλέποντας το παιχνίδι από κοντά στη γραμμή του πλάγιου out ότι ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να ήταν εύκολα 2-3-0 στο πρώτο ημίχρονο, στο τέλος σας έβγαλε την ψυχή και εσένα που ήσουν στις εξέδρες, δεν είναι. Κοίταξε, είπαμε ότι ήταν μονόδρομος για μας η νίκη. Αυτό έχει ένα καλό και ένα κακό. Ένα ότι έχεις, το κακό είναι ότι έχεις άγχος, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσεις, αλλά το καλό είναι ότι έχεις πάθος. Και ο Ολυμπιακός νομίζω ότι σήμερα έχει καλούς παίχτες, έχει καλή ομάδα, αλλά είχε και το πάθος που νομίζω ότι στο προηγούμενο ειδικά παιχνίδι με την Πόρτο δεν το είχε. Σήμερα είχε το πάθος και δεν υπήρχε περίπτωση να χάσει αυτό το παιχνίδι. Συζητώντας χθες με τους παίχτες του Ολυμπιακού, όλοι μιλούσαν για τον Λούντ. Τελικά, Γιώργο, σας δημιούργησε πολλά προβλήματα, έτσι. Είναι ένας παίκτης αρκετά ψηλός, πολύ δυνατός. Κοιτάει όλη η ομάδα να βρίσκει αυτόν τον παίκτη. Με μεγάλες πάσεις από την άμυνα, από το κέντρο, κοιτάνε να το βρίσκουν και αυτός κοιτάει είτε να κάνει γκολ είτε να πασάρει δεξιά-αριστερά. Πάντως, εγώ νομίζω ότι ο Γιώργος θα κατάφερε να το λάξει απόψε. Εγώ αυτό πιστεύω. Ήταν πολύ καλό παιχνίδι από τον Γιώργο. Το σημαντικό είναι ότι από τα άκρα και από την αριστερή αλλά και από τη δεξιά πλευρά δεν δεχτήκαμε αυτές τις σέντρες που ξέρουμε ότι. Έτσι παίζει η Μόλτεν, αυτή είναι η δύναμή της, κοιτώντας από τα πλάγια να βρει τον ψηλό αυτό, το center forward όλων. Αλλά πιστεύω ότι εκεί τα καταφέραμε και περιορίσαμε αρκετά τις κινήσεις του. Μόνο σε μια φάση βγήκε μια σέντρα και κατάφερε να αντιστείλει την μπάλα στο δοκάρι. Βλέπουμε τώρα στις οθόνες το εκπληκτικό ξεκίνημα του Ολυμπιακού Παύλου. Αν έχεις την καλοσύνη, άσε μας για λίγα δευτερόλεπτα το λόγο για να πεταχτούμε μια βόλτα. Μέχρι τα αποδυτήρια, να μιλήσουμε στη μεικτή ζώνη με τον συνάδελφο, τον Γιώργο Θαναϊλάκη. Να πάρουμε κλίμα και από εκεί. Ο Γιώργος είδε όλους τους παίχτες της ομάδας του Ολυμπιακού να φεύγουν από τα αποδυτήρια. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Παύλο. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές του Μέγα. Τι έγινε, τι κλίμα έπιασες? Καταρχάς, να πούμε ότι η μεικτή ζώνη που λέμε συνέχεια στον κόσμο είναι ένας χώρος όπου οι δημοσιογράφοι περιμένουν με αγωνία να πάρουν δύο λέξεις από τους ποδοσφαιριστές. Και εύχονται να έχει νικήσει η ομάδα, και έχω για να γελάει ο Αλέξης. Σωστά, για να μιλήσουν στα σίγουρα. Οι περισσότεροι από τους ποδοσφαιριστές δεν μίλησαν, λες και ο Ολυμπιακός δεν είχε πάρει κάποιο καλό αποτέλεσμα σήμερα. Από μέσα τους όμως σίγουρα ήταν ικανοποιημένοι για το 3-1, καθώς τους δίνει ελπίδες για τη συνέχεια. Αυτός που μου προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν ο Λουντ, ο σκόρερ, ο οποίος βγήκε πρώτος από όλους.
και για περίπου 3/4 μίλαγε στους Νορβηγούς. Χαρά στο κουράγιο του. Ναι. Όσο για τους παίκτες του Ολυμπιακού, ο Πίτερ Οφορίγκου έβγαινε πρώτος από όλους. Είπε ότι μετά τα δύο πρώτα αποτελέσματα του Ολυμπιακού, την ισοπαλία δηλαδή με τη Ρεάλ και την ήττα στο Πόρτο, κάποιοι πίστευαν ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει τύχη για τη συνέχεια. Όμως δείξαμε σήμερα ότι έχουμε τις δυνατότητες να συνεχίσουμε και πραγματικά έχουμε ελπίδες ακόμα και να προκριθούμε στην επόμενη φάση. Γιώργο, υπάρχει κάποια πληροφόρηση ήδη όσον αφορά την πλευρά του κ. Δάρα, μιλάω του γιατρού του Ολυμπιακού, για το θέμα του Λουτσιάνο, γιατί μόλις σκόραρε ο Λουτσιάνο, αποχώρησε τραυματισμένος, έχοντας συμμετάσχει πολύ λίγο στον αγώνα. Όχι όμως από τον ίδιο τον Χρήστο τον Δάρα, τον γιατρό του Ολυμπιακού, αλλά από το στόμα του Γιώργου τον Μανατίδη. Mm-hmm. Μάθαμε ότι έχει θλάσει το δικέφαλο. Α, εντάξει, ωραία. Όχι ωραία που έχει θλάσει το δικέφαλο. Ενώ, πολύ γρήγορα. Και κάτι άλλο ενδιαφέρον βέβαια, ότι κόπηκαν λίγο παραπάνω από 42.000 εισιτήρια. Ναι. Να πάμε στον Γιάννη Δάρα και πάλι. Ο Γιώργος ο Αμανατίδης έδωσε την πληροφορία για τη θλάση του Λουτσιάνο, που ήταν κάτι πολύ δυσάρεστο για τον ίδιο, λογικά, έτσι δεν είναι, Αλέξη? Και Γιώργο Αμανατίδη μπαίνει γιατί μέσα, βάζει γκολ και φεύγει αμέσως από το φορείο. Και θλάση, το βασικό που πρέπει όταν μπαίνει ένας ποδοσφαιριστής να βγαίνει γερός. Μπορεί να βάλει γκολ, μπορεί να χάσει γκολ. Το θέμα είναι να βγει γερός μέσα από αυτή τη δουλειά που κάνει. Και είναι άσχημο, και ειδικά όταν έχεις μια. Είσαι σε τόση μεγάλη χαρά, πετυχαίνεις σε ένα γκολ που εδραιώνεις τη νίκη της ομάδας σου και ξαφνικά να βρίσκεσαι τραυματισμένος. Ναι. Νομίζω ότι είναι πιο άσχημο και αυτή τη στιγμή έχω και εγώ το ίδιο πρόβλημα σχεδόν με τον Λουτσιάνο. Και είσαι στην θεραπεία, έτσι. Και μπορώ να τον καταλάβω απόλυτα. Γιάννη Δαρά, να ρωτήσουμε τον Γιώργο Μανατίδη όσον αφορά τον αριθμό των οπαδών του Ολυμπιακού που ήταν στο γήπεδο. Πρέπει να ήταν γύρω στους 45.000, κόπηκαν κοντά στα 40 με 42.000 εισιτήρια. Και να πούμε πριν αρχίσει ο Γιώργος ότι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού εκτιμούσαν ότι θα ήταν 35-38, το πολύ 40.000 κόσμος. Τελικά ήταν 45 στο γήπεδο. Και νομίζω ότι η πάσα σου είναι καλή και από τον Γιώργο Θανέλα για να απαντήσει ο Γιώργος. Εντάξει, ξέρουμε ότι ο κόσμος μας είναι ο 12ος παίκτης. Τον θέλουμε πάντα στο πλευρό μας. Το θέμα είναι ότι αυτός ο κόσμος δεν θα πρέπει να σταματήσει να εμπιστεύεται την ομάδα. Την εμπιστοσύνη αυτή που έχει δείξει τα τελευταία 3 χρόνια θα πρέπει να συνεχίσει να την έχει. Η ομάδα έχει τεράστιες δυνατότητες. Μπορεί τα αποτελέσματα αυτή τη στιγμή να μην ήρθαν έτσι όπως τα περιμέναμε, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αλλά και στις δύσκολες στιγμές, αλλά και στις καλές στιγμές όπως ήταν η σημερινή, ο κόσμος μας είναι πάντα στο πλευρό μας και μας βοηθάει πάρα πολύ. Παύλο, μου επιτρέπεις να ρωτήσω κάτι τον Γιώργο τελευταίο. Επειδή είχε πολλή δουλειά απόψε στο Ολυμπιακό Στάδιο με τους Νορβηγούς, αλλά νομίζω θα έχει πολύ περισσότερη στο Μόλντε σε 20 ημέρες, την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου. Αν από τώρα έχει αρχίσει να σκέφτεται το παιχνίδι. Όχι, η αλήθεια είναι ότι τώρα θα σκεφτούμε το ελληνικό πρωτάθλημα. Έχουμε χρόνο μπροστά.